Βρίσκεστε στο τέλος της δεύτερης μέρας μιας πλούσιας κουβέντας από όσο μπόρεσα εγώ να παρακολουθήσω σήμερα σε αυτή τη συνεδρία. Έχετε συζητήσει για την κρίση, για την κατάσταση στην Ευρώπη, για τις εμπειρίες των τελευταίων χρόνων, απαντήσεις που δόθηκαν ή απαντήσεις που διερευνήθηκαν. Εγώ θα επιχειρήσω με πολύ πολύ σχηματικό τρόπο να βάλω μια σειρά από ζητήματα που θεωρώ ότι είναι σημαντικά και μερικές φορές δεν μπαίνουν στη συζήτηση. Στο τέλος, θα επιχειρήσω επίσης να σταθώ στα ζητήματα που έθεσε η Μαρία προηγουμένως και είναι κέρια και επιδέχονται απάντηση, φυσικά με πολύ πιο συνοπτικό τρόπο και πολύ πιο στα κάτω, ας το πω έτσι. Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να πω. Δεδομένο είναι ότι βρισκόμαστε σε μια συνθήκη η οποία είναι εξαιρετικά επίγουσα. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε με όρους μακρού χρόνου αναστοχασμού που του δίνεται η δυνατότητα να πάει σε τρομερό βάθος χρονικά να του δοθεί αυτή η δυνατότητα. Είμαστε υποχρεωμένοι να σκεφτούμε σε αυτούς τους χρόνους και με αυτές τις ταχύτητες. Σε συνθήκες μιας κρίσης καπιταλιστικής η οποία παροξύνεται, είναι πολύ μεγάλη η συζήτηση, βέβαια προγνώσεις για αυτά τα πράγματα συνήθως αποτυγχάνουν. Αλλά η πρόγνωση που λέει ότι ένα πιθανό νέο επεισόδιο κρίσης τύπου 2008 έρχεται, είναι αρκετά κοινή πλέον και δεν αφορά τα μαρξιστικά ρεύματα, αφορά και πολύ mainstream ρεύματα. Η εκτεταμένη κοινωνική αποδιάρθρωση, η τεράστια πλανητική επισφάλεια διαμορφώνει μια συνθήκη η οποία από μόνη της είναι επίγουσα. Σε ό,τι αφορά ειδικά την Ελλάδα, αν θα μπορούσα να μιλήσω με έναν όρο για να δώσω την ένταση του πράγματος που συμβαίνει εδώ, θα έλεγα ότι κατά πάσα πιθανότητα τίνουμε προς την διαμόρφωση ενός πολύ αποτυχημένου κράτους στην Ελλάδα. Ενός κράτους λοιπόν, ενός αστικού καπιταλιστικού κράτους, το οποίο ίσως δεν θα μπορεί να ικανοποιήσει στοιχειώδεις ανάγκες κοινωνικής αναπαραγωγής. Αυτό επίσης κάνει τη συνθήκη εξαιρετικά επίγουσα από μόνο του. Αυτό, όχι η επίθεση, ο νεοφιλελευθερισμός κτλ. Η πιθανότητα να πάμε σε ένα ολοκληρωτικά αποτυχημένο κράτος. Σε ένα failed state ό,τι αφορά τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του απέναντι στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Η συνθήκη των τελευταίων δύο χρόνων διαμόρφωσε μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί υποχώρηση. Προφανώς μιλάμε για μια συντριπτική ήττα του κινήματος. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, πολύ σχηματικά όπως περιγράφτηκαν και αρκετά καταστροφολογικά αναγκαστικά, θα έλεγα ότι μια σειρά από ερωτήματα είναι αναγκαίο να μπουν σε έναν δρόμο απάντησης. Τι είναι αυτό που ηγεμονεύει εκεί έξω? Ποια συναισθήματα, ποιος ψυχισμός έχει διαμορφωθεί αυτό τον 1,5 χρόνο, μετά δηλαδή την ανάληψη, και περισσότερο πια, μετά την ανάληψη διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο αντιστρεπτή είναι η αντιπολιτική δυναμική η οποία έχει αναπτυχθεί μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες? Ερωτήματα που είναι απαραίτητο κατά τη γνώμη μου να απαντηθούν, να σκεφτούμε πάνω σε αυτά. Και κρατήστε λίγο το συναισθήματα ή ψυχισμός. Το συνδέω αμέσως με κάτι που οι ΣΥΡΙΖΕΙ σύντροφοι οι τωρινοί το κάνουν σε βαθμό γκροντέσκο, καρικατούρας, ο θεωρητικός τον οποίο φαίνεται να αξιοποιούν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό είναι ο Γκράμψη. Μιλάνε διαρκώς με όρους Γκράμψη. Πόλεμο θέσεων κάνουν. Αντίθεση σε πόλεμο κινήσεων που επιχειρούσαν να κάνουν οι άλλοι, οι οποίοι ήταν περίπου τρελοί αριστεριστές που δεν καταλάβαιναν τον σχετισμό κτλ. Τέτοια λένε. Τέτοια λένε. Μπορείτε να τα δείτε. Η ηθική της ευθύνης είναι αυτό που τους καθοδηγεί. Και παίρνουν πολύ υπόψη τον Γκράμψη και τις στρατηγικές του. Δεν χρειάζεται τώρα να πούμε, εντάξει, να μπούμε στο τι επιχειρούσε να κάνει ο Γκράμψη. Σε ένα χρόνο έχουμε πέντε τις Ρώσικες Επανάστασεις. Αυτό επιχειρούσε να κάνει στις συνθήκες της Δύσης. Αυτό έλεγε ο ίδιος, ρητά, άλλωστε. Αυτά οι ρογμές, οι χαραμάδες, τα βαθμιαία και τα λοιπά στα οποία αναφέρονται οι πρώην σύντροφοί μας είναι Χρουσόφ, δεν είναι Γκράμψη, δεν έχει καμία σχέση δηλαδή με την... Είναι Χρουσόφ όμως, αυτή τη λέξη, αυτό το όνομα θέλω να χρησιμοποιήσω για να το ευτελίσω όσο μπορώ περισσότερο. Ο Γκράμψη είναι σημαντικός πάντως. Είναι σημαντικός και οι έννοιες του νομίζω ότι μπορούν να αξιοποιηθούν για να αποτιμήσουν τη δική μας εμπειρία και να μας δώσουν δυνατότητες να σκεφτούμε λίγο βαθύτερα. Μία είναι η έννοια της παθητικής επανάστασης, όχι του πολέμου θέσεων στον οποίο αναφέρονται. Αυτό που συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία και όχι μόνο, είναι ένας βαθύτατος κοινωνικός μετασχηματισμός. Δεν έχουμε να κάνουμε δηλαδή
με την προσπάθεια να εμποδιστεί ένας προοδευτικός μετασχηματισμός, έχουμε να κάνουμε με ένα πραγματικό αντιδραστικό μετασχηματισμό, ο οποίος συμβαίνει και παίρνει πάρα πολύ βαθιά χαρακτηριστικά. Ο όρος που χρησιμοποιούσε ο Γκράμμης ήταν παθητική επανάσταση και νομίζω ότι ταιριάζει. Επειδή όμως δεν υιοθετεί αυτό το μετασχηματισμό με ρητό τρόπο κανείς, στην πραγματικότητα, διάβαζα ένα κείμενο στο New Left Review τελευταία, δεν θυμάμαι καν τον συγγραφέα, ο οποίος έλεγε ότι αυτή η τρίτη φάση του νεοφιλελευθερισμού είναι μια φάση τιμωρητικής απάντησης απέναντι στις κοινωνίες. Μετά το μαχητικό νεοφιλελευθερισμό, μετά τον κανονιστικό νεοφιλελευθερισμό, αυτή είναι η όρη που χρησιμοποιούν, σήμερα έχουμε ένα τιμωρητικό νεοφιλελευθερισμό, ο οποίος περνάει πάνω από τις κοινωνίες, τις μετασχηματίζει χωρίς να είναι σαφές σε τι τις οδηγεί. Δεν είναι σαφές, δεν είναι διαμορφωμένο. Ξέρουμε πράγματα που έρονται, δεν ξέρουμε πράγματα τα οποία κάθονται μπροστά. Ισχυρίζουμε ότι αν συνεχιστεί αυτή η συνθήκη, και είναι πολύ σχηματική βέβαια η τοποθέτηση, θέλει μεγάλη κουβέντα, θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το ακροδεξιό τόξο. Παντού. Και εδώ, όχι μόνο σε άλλες χώρες που ήδη συμβαίνει. Θα δοθούν δηλαδή λύσεις, θα προκριθούν η σκέτη απελπισία, ας το πω έτσι, μπροστά σε αυτή τη συνθήκη μεγάλου μετασχηματισμού, θα προκρίνει συστημικές, αντισυστημικές λύσεις και όχι αντισυστημικές, αντισυστημικές με τους όρους της αριστεράς. Όλα θα αλλάξουν για να μείνουν όλα ίδια. Η νέα ακροδεξιά είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Είναι ένα φοβερό υβρίδιο φασισμού και νεοφιλελευθερισμού, πάρα πολύ προχωρημένου και στα δύο επίπεδα πάρα πολύ προχωρημένου. Και θυμίζω μια φράση του Μπουλατζά, ένα συμπέρασμα του Μπουλατζά, έλεγε ότι ο φασισμός έρχεται όχι για να νικήσει το κίνημα, αλλά ως επιβεβαίωση και οριστικοποίηση της ήττας του κινήματος. Έρχεται μετά από την ήττα του κινήματος. Και νομίζω ότι περιγράφουμε λίγο αυτό που συμβαίνει, αυτά τα λίγα σχηματικά που μπόρεσα να πω προηγουμένως. Έρχομαι τώρα λοιπόν για να κλείνω και παίρνω αφορμή από αυτά που είπε η Μαρία πλέον. Μια σειρά από ζητήματα που δεν μπορεί να μας απασχολούν. Τι είδους πολιτικό υποκείμενο. Η Μαρία μίλησε με όρους πλατιού κόμματος, εγχειρημάτων που υπήρξαν, ενέταξε και την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το μοντέλο. Περίπου έτσι είναι. Κρατάω από το προηγούμενο προβληματισμό συνέχεια ότι πριν από το οποιοδήποτε κέριο πολιτικό συμβάν είναι προϋπόθεση η διαμόρφωση μιας ηγεμονικής συνθήκης υπέρ των δυνάμεων των κατώτερων τάξεων, των πληβιακών τάξεων, πριν από τα κέρια πολιτικά γεγονότα, η διαμόρφωση μιας ηγεμονικής συνθήκης και η μάχη γι' αυτό. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς αυτό μπορεί να συμβεί χωρίς πολιτικά υποκείμενα μαζικής απεύθυνσης, πλατιά κόμματα όπως ονομάστηκαν. Πιθανόν δεν φτάνει η φαντασία μου. Η συζήτηση δεν έχει προχωρήσει για να πάρουμε περισσότερα, ας πούμε, εργαλεία. Προς το παρόν δεν μπορώ να το φανταστώ. Ένα πολιτικό υποκείμενο προσανατολισμένο να προωθεί στην εμπλοκή μεγάλου αριθμού ανθρώπων στην εκπόνηση και την εφαρμογή του μετασχηματιστικού έργου από την άλλη πλευρά, από αυτήν με την οποία υλοποιείται. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Λέω λοιπόν ότι συνεχίζω να ψηφίζω αυτή την προοπτική. Δεν βλέπω κάποια άλλη με όλα τα πολιτικά παρεπόμενα για το σήμερα. Το δεύτερο. Γίνεται μεγάλη κουβέντα. Κυβέρνηση αριστεράς, μπουρδα πιθανών. Πράγμα που εγκλώβησε δυνάμεις. Δημιούργησε από μόνο του, δηλαδή, με εμενή δυναμική, ας πούμε, εσωτερική, μια κατεύθυνση ανάθεσης κτλ. Καλά, δεν θα πω τώρα χειδαιότητες του τύπου δεν το αξιολογώ, το λέω για να το τονίσω, ότι δεν μπορείς να αποφύγεις την ανάληψη διακυβέρνησης όταν έρχεται. Έτσι, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι αποχή από τις εκλογές, αν έρχεται. Και κάποια στιγμή ερχόταν αυτό το πράγμα στην Ελλάδα και ερχόταν πάρα πολύ δυναμικά. Ερχόταν ως ένα ισχυρό πολιτικό αίτημα από κάτω. Αυτό αντιμετωπίσαμε δηλαδή ως κατάσταση. Δεν το φανταζόμασταν ως κάποιο σημείο και δεν το σχεδιάσαμε. Αφήστε τώρα το σύνθημα που έπεσε ένα Μάιο του 12 κτλ. Δεν ήταν κάτι σχεδιασμένο, δεν ήταν κάτι ορατό στο άμεσο. Έρχονταν ως πολιτικό αίτημα και ενδυναμώνονταν συνεχώς. Στην Ελλάδα, αυτό που κατά τη γνώμη μου, και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε εδώ, είχαμε, δεν ήταν μια ρεφορμιστική επιλογή κυβέρνησης αριστεράς, η οποία οδηγούσε στα βράχια ντε και καλά. Αυτό που είχαμε ήταν η ολοκληρωτική, αυτό που ονομάζω ελληνική καταστροφή δηλαδή. Ήταν η υποκατάσταση μιας σοσιαλιστικής στρατηγικής μεταβατικού χαρακτήρα από τη διεκδίκηση της κυβέρνησης όπως να είναι, όπου να είναι, όποτε να είναι και με όποιον τρόπο να είναι. Είχαμε δηλαδή έναν κυβερνητισμό που είναι και η στάτη στην κυριολεξία, δηλαδή θα μείνει στην ιστορία της πολιτικής επιστήμης, ένα αφήγημα ομαλότητας,
ότι θα γίνουν τα πράγματα εύκολα, καλά, έρχεται κτλ. Κυβερνητισμός δηλαδή στα μπούνια, μέχρι μυελού των οστών στην κυριολεξία, λόγω αυτού, λόγω του αφηγήματος ομαλότητας. Διότι μια επιλογή κυβέρνησης αριστεράς, σε συναρμογή θα έλεγα με τις συνεδριακές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ του 2013, όχι πολύ πέρα από αυτές, η οποία θα μπορούσε να είναι αναβαθμός, μια επιλογή που αλλάζει το συσχετισμό από μόνο του, ως πολιτικό γεγονός, και φάνηκε τον Ιανουάριο, με όλες τις ζημιές που είχαν γίνει προηγουμένως, ότι ήταν δυνατό αυτό το πράγμα. Από την κίνηση των πνευμάτων στα κατώτερα στρώματα, που κάνει πράγματα 3-4 που ενδυναμώνουν τον κόσμο της εργασίας και ανοίγουν τον δρόμο για μια πορεία ριζοσπαστική. Γίνεται. Μου φαίνεται λογικό, ακόμη μου φαίνεται εύλογο δηλαδή. Δεν αισθάνομαι ότι σε αυτό υπήρξε μια αποτυχία με το πρόκλημα το συγκεκριμένο. Δεν επρόκειτο λοιπόν κατά ανάγκη για μια ρεφορμιστική επιλογή, η οποία οπωσδήποτε οδηγούσε σε αυτό που οδήγησε. Κάθε άλλο θα μπορούσε να είναι αυτά που έπρεπε να γίνουν και δεν γίνανε. Δεν κάνω τον απολογισμό έτσι, εντελώς σχηματικά μιλάω. Είναι ότι δεν υπόθηκε η αλήθεια, τα ταούλια ήταν πάρα πολλά, δεν βάρεσαν εκ των υστέρων. Η προετοιμασία δεν ήταν γι' αυτό που όλη μας η προσπάθεια προηγουμένως είχε διαμορφωθεί. Δηλαδή για μια ρήξη, η οποία ονομάζονταν με χίλιους τρόπους τις αποφάσεις που παίρναμε. Δεν υπήρχε αυτό. Ήταν ότι θα κάνουμε φορολογική παρέμβαση με 500.000 αφορολόγητο. Και θα κάναμε μετά και κοινωνική πολιτική με βάση αυτό. Κλείνω. Υποστήκαμε το κίνημα μια μεγάλη ήττα. Ακόμη υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό δυναμικό όμως που δημιουργήθηκε, απέκτησε δεξιότητες, εμβάθυνε στα ζητήματα, παραμένει. Είναι διασκορπισμένο, αλλά ακόμη αξιόμαχο. Και νομίζω και μάχημο, εκτός από αξιόμαχο. Δηλαδή, με μια διάθεση η οποία μπορεί να ενδυναμωθεί υπό συγκεκριμένους όρους. Το δεύτερο, το οποίο είχαμε και νομίζω ότι μπορούμε να το κρατήσουμε καλά. Έχουμε αυτό που λέμε μεταβατικό πρόγραμμα διαμορφωμένο σε σημαντικό βαθμό και αρκετά δοκιμασμένο έστω σε επίπεδο της μεταξύ μας συζήτησης, της άρσης των, της δημιουργίας τομών, της άρσης διαφόρων πραγμάτων τα οποία ήταν στον αέρα κτλ. Είναι μεγάλα πλεονεκτήματα αυτά. Στην Ελλάδα, και μάλιστα θα έλεγα ότι σε αυτό το δεύτερο, στο προγραμματικό, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συμφωνία από τον περισσότερο κόσμο που παραμένει. Δεν υπάρχουν διαφορές. Και αν φαίνονταν ότι σε ζητήματα Ευρώπης και τα λοιπά υπήρχαν διαφορές, δεν νομίζω ότι υπάρχουν ούτε εκεί πλέον καθόλου. Η ηγεμονική μάχη στην Ελλάδα είχε σχεδόν κερδιθεί σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της αντιλητότητας, το πρόγραμμα αντιλητότητας. Μια πολύ μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία καταλάβαινε ότι αυτά που συμβαίνουν για τους λόγους που και εμείς λέμε και η αριστερά λέει. Χάθηκε αυτό. Εγώ λέω ότι δεν χάθηκε. Και νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουμε από την κίνηση στους κοινωνικούς χώρους, από τις συζητήσεις που έχουμε με τους απλούς ανθρώπους, σαν εμάς δηλαδή, τέτοιους ανθρώπους απλούς εννοώ. Αλλά ακόμη και οι έρευνες νόμης, οι κοινές το δείχνουν παντού. Η λιτότητα απορρίπτεται στην Ελλάδα ακόμη με συντριπτικά ποσοστά. Με συντριπτικά ποσοστά στην κυριολεξία. Δεν έχει λοιπόν ηγεμονεύσει το άλλο με ένα θετικό τρόπο ότι θα δώσει λύση. Είναι μια ήττα την οποία υφίσταται ο κόσμος εδώ. Παραμένει όμως η συντριπτικά ποσοστά, ξαναλέω, κόντρα σε αυτό που συμβαίνει. Απορρίπτει τη λιτότητα. Ισχυρίζομαι λοιπόν ότι ένα πρόγραμμα αντιλιτότητας, ριζικής διανομής, με όλα τα συμπαρομαρτούντα τα οποία να μην τα αναφέρω, το οποίο επαναφέρει το βασικό σύνθημα που κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ το διακίνησε και μετά το ξέχασε, το σύνθημα να πληρώσουν οι πλούσιοι δηλαδή, έχει τη δυνατότητα να οικοδομήσει ξανά, να ξεκινήσει τουλάχιστον μια προσπάθεια που την επόμενη φορά μπορεί να είναι περισσότερο καρποφόρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Χρήστο.